Μόλις... και δεν θα φορτώσω αυτή τη γροθιά και αυτή την κλινοδία στη θέση αυτών που παρασυρθήκαν. Μόλις κλείσαν οι κάμερες, τι έγινε, μόλις κλείσαν οι κάμερες, αυτά που δεν είδαμε, μπορείτε να μας πείτε τι έγινε, μας πού κύριος Δελατός. Μου ζητάτε να σας κάνω ρεπορτάζ σε βάρος του εαυτού μου. Έχω 36 χρόνια στο επάγγελμα και δεν θα το κάνω. Θα ρωτήσετε τους άλλους συναδέλφους, αν ήσασταν παρατηρητικός, μετά από το επεισόδιο, εγώ παρέμεινα καθισμένη στη θέση μου, μίλησα στον αέρα, ό,τι είχα να πω μετά το επεισόδιο, ήμουν παρούσα εκείνη την ώρα στον αέρα. Έχετε τεράστια εμπειρία, περιμένατε ότι θα. Τι είναι αυτά που με ρωτάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είδατε το βίντεο. Το είδα, αλλά από ένα σημείο μετά έκλεισε όμως, δεν βλέπαμε τίποτα. Όχι, με συγχωρείτε, έπεσαν διαφημίσεις ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος Κασιδιάρης έφυγε τρέχοντας και από ό,τι έμαθα τον κράτησαν. Τα περισσότερα κορίτσια εδώ μέσα, κλεισμένο σε ένα μέρος, τράβηγε κάτι φωτογραφίες με το κινητό του και κάποια στιγμή έφτασε την πόρτα και το σκασίλε. Περιμένατε, έχετε τεράστια εμπειρία. Περιμένατε ότι κάποια στιγμή να σηκώσει κάποιο χέρι μέσα σε ένα στούντιο τη βάρο σα. Τι πάνω δεν θα σα το πω, αλλά το πρόσωπο του φασισμού το έχω δει σε πολέμους. Έχω δει λόφους νεκρών. Ξέρω ότι υπάρχουν νεκροί που μιλάνε για λογαριασμό πολλών άλλων ανθρώπων. Όταν λέγαμε διορθώστε την ψήφο σας, ξέραμε τι λέγαμε. Από εκεί και ύστερα, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Αυτό το σηκώθηκα σε οποιοδήποτε άλλο. Εγώ σηκώθηκα με την εφημερίδα στο χέρι, επειδή υπήρχε και η συνάδελφο του Αντένα και καθόταν δηλώνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου το ακουμπάτε πάνω μου το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Γιατί ακούγομαι σε ένα είδο βραχνότητα που δεν έχω. Πέταξε τα νερά στην κυρία Δούρου. Και πήρα την εφημερίδα και σηκώθηκα για να μην συνεχίσει, για να μην ειλικρινή φοβήθηκα πως πετάξει ένα ποτήρι και τραυματίστηκε έναν άνθρωπο και με χτύπησε. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Αυτό το σημάδι είναι να το χτυπήσει. Αυτό το σημάδι είναι να το χτυπήσει. Αυτό το σημάδι, έτσι. Έπεσε τρεις πήγανε στον αέρα, η μία με πήρε εδώ. Τι να σας πω. Τι του τιμή είναι. Τη συνέχεια όταν τρως, όταν τρως από ένα κτίνος ένα χτύπημα, ας το πάρει ο καθένας για το δικό του μάγουλο. Εγώ είπα, να τον χαίρεται η μάνα που τον έκανε. Τον είχε πιάσει αμόκ, δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση, αγαπητέ συναδελφέ. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Είπαμε πάρα πολύ, θα πάω στον Περισσό. Υπάρχει ανακοίνωση από το κόμμα. Δεν είμαι απλώς η Λιάννα που τραβήθηκε σε μια αγωνία σε ένα καφενείο. Είμαι υποψήφια βουλευτής, τόσα χρόνια βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό το χτύπημα δεν είναι τη Λιάννα. Είναι στο κόμμα. Επομένως την απάντηση θα την πάρουν από το κόμμα. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Καταλάβετε το. Είναι προσωπικό για τον καθέναν αν αισθάνεται πολίτης σε αυτή τη χώρα το 2012. Και αν έχει αντίληψη δημοκρατίας και πολιτικών δικαιωμάτων, ο λαός είναι που πρέπει να υπερασπιστεί. Εγώ δόξα τω Θεώ ξέρω και πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και το κόμμα πώς να υπερασπιστεί τα δίκαιά του. Είναι όμως και θεσμικό, είναι και θεσμικό, η αστυνομία παρενέβη, τι είπατε. Τι να παρενέβει η αστυνομία, σε ποιο πράγμα να παρενέβει η αστυνομία. Μιλήσατε, κάνατε, καταθέσατε. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι είναι από τις υποθέσεις που γίνονται με μήνυση. Θα σας απαντήσω όμα, ως βουλευτής του ΚΚΕ και ως άνθρωπος του 2012, μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο, δεν καταδέχομαι να κάνω μήνυση. Αν χάνει τη Βουλή, όχι, δεν είναι αποτέλεσμα της μήνυσης της δικής μου. Είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης των Ελλήνων πολιτών. Αν θελήσουν οι Έλληνες να τους βάλουν στη Βουλή, θα τους γνωστούν κιόλας. Εγώ πάντως θα τους αντιμετωπίσω. Στα ίσα και πιστέψτε με, στον ίδιο συνηθίζω να φοράω γυαλιά γιατί με ενοχλεί στα μάτια. Αποφασισμένη μου σήμερα να μην φορέσω γυαλιά για να μην νομίζω ότι φτιάχτηκα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχετε καλύτερο χαρακτηρισμό από αυτόν. Νομίζω ότι απέτυχα ή υπερέβαλα. Πιστεύετε ότι ξεκινάει μια ένα είδος βεντέτα με αυτό που λέτε. Αφήστε λοιπόν τις απαντήσεις να τις δώσετε εσείς στον εαυτό σας. Εγώ το θεωρώ πολιτική κοινωνία.